Ευχαριστώ. Να αναφέρω ότι υπάρχει λοιπόν και έχουμε και διδυματικά μεταπτυχιακά στην τεχνητή νοημοσύνη και data science. Νομίζω μάλιστα η προκήρυξη είναι ανοιχτή μέχρι αύριο όσον αφορά για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το για την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Οπότε όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται, προλαβαίνουν. Having said that, νομίζω είμαστε όλοι. Στην κλειδί τράπεζα έχει μπει οι ομιλητές. Παρακαλώ, μπορείτε να ανοίξετε τις κάμερές σας, αν θέλετε, για να έχουμε εδώ τη συζήτηση. Να σας συστήσω προς το κοινό. Νομίζω, και όπως είπα και ο Κωστής, το ανέφερε αρκετές φορές. Οπότε, έχουμε λοιπόν πλήρη κάλυψη, θεωρώ, του τρίπτυχου, δηλαδή για μια, και ό,τι χρειάζεται για μια ολιστική προσέγγιση. Το τρίπτυχο, αν θεωρήσουμε ότι είναι στρατηγικό, κανονιστικό πλαίσιο που έχουμε τη Δόκτωρ Ξένια Ziouvelou, Innovation Officer και συνεργαζόμενη ερευνήτρια εδώ του Ινστιτούτου μας, με διδακτορικό από το Lancaster Πανεπιστήμιο στα Internet Economics and Strategy. Έχουμε τον Αλέξανδρο Νούσια, δικηγόρο και DPO and Ethics and Privacy Consultant του Ινστιτούτου, Data Protection Officer, με Master στη Intellectual Property από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Και το φίλατο Γιώργο Γιαννακόπουλο, διδάκτορα και επίσης ερευνητή εδώ στο κέντρο του Ινστιτούτου. Και επίσης CEO και Chief Research Officer της Sci-Fi, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με τον πολύωρο σκοπό της ελεύθερης και ανοιχτής πρόσβασης και προσβασιμότητας σε high-end προϊόντα πληροφορικής και ερευνητικά αποτελέσματα στη πληροφορική. Οπότε, θα, μιας και έχουμε και τη χαρά που έχουμε και το Κωστή που παραμένει στη συζήτηση, θα ήθελα έτσι να δώσουμε πρώτα ένα σχόλιο, να δώσω την ευκαιρία για ένα σχόλιο για αυτά που ακούσατε. Ξένια, θες να ξεκινήσεις εσύ έτσι με κάποιο πρώτο σχόλιο για τη συζήτηση και από εκεί πέρα να το θέσουμε στις βάσεις του όσον αφορά σε αυτό το τρίπτυχο λοιπόν που αναφέραμε. Ποιοι ορισμοί μας λείπουν, ποια πλάνα και ποια είναι τα βήματα μπροστά. Βλέπω η Ξένια είχε κάποιο πρόβλημα μάλλον με τον υπολογιστή της, οπότε να θες να περάσουμε σε σένα, Γιώργο. Γεια και χαρά. Ελπίζω να με ακούτε τουλάχιστον. Σε βλέπω χαρούμενα, αλλά μάλλον με ακούς, Δημήτρη. Λίγο πιο δυνατά στο μικρόφωνο, ίσως. Να μιλήσω λίγο πιο δυνατά ή και να δυναμώσω λίγο, θα δω. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία πρόσκληση. Εγώ αυτό που θα πω λίγο και με αφορμή την συζήτηση, την εισήγηση την προηγούμενη, είναι ότι έτσι, αυτό το κομμάτι της ηθικής, στην τεχνητή νοημοσύνη, καταρχάς, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο το ότι ανακύπτει, φυσικά. Άρα, θα δείτε ότι είναι, θα μας πει περισσότερα και η Ξένια όταν μπορέσει, αλλά συναντούμε πάρα πολύ συχνά πλέον την έννοια της ηθικής τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ αυτό που λέω συνήθως είναι ότι επιτέλους θα αναγκαστούμε με χαρά, θα πω εγώ, να συνεργαστούμε και με άλλους επιστήμονες. Και γι' αυτό και το σχόλιο προηγουμένως που έγινε, το ερώτημα ότι οι κοινωνικές επιστήμες λένε ότι πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης της έρευνας. Άρα δεν εμπίπτουμε και εμείς στο πλαίσιο ανάπτυξης τέτοιας έρευνας. Η απάντηση είναι ναι. Και διαμορφώνεται ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον αυτή την περίοδο που οριμάζει η αντίληψη ότι θέλουμε τεχνολογία ηθική, όσο καινοτόμα κι αν είναι. Αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν επικρόμενες φυσικά απόψεις, αλλά είναι πολύ σημαντική απέτηση και νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας ανάγκης που ανακύπτει. Άρα τελικά θα πω λοιπόν εγώ στο κομμάτι το τεχνικό ότι έχουμε τεράστιες προκλήσεις, πολύ όμορφες προκλήσεις, θα πω, όπως πάντα στην έρευνα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνήθις ορισμός που δίνω σε ανθρώπους που μιλάω, είναι ότι είναι ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη νοημοσύνη ή και να την υπερβεί, θα πούν κάποιοι. Έτσι, αλλά το βασικό μας μέτρο νοημοσύνης είναι ο άνθρωπος. Οπότε καλούμαστε ξαφνικά να μοντελοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, να μάθουμε καλύτερα, να πω εγώ, να μελετήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πρόσκληση φυσικά για μας. Και επίσης συνειδητοποιούμε την ανεπάρκεια
της επιστημολογίας μας, του τρόπου που μιλάμε για τα πράγματα μέσα από την επιστήμη, γιατί είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε στο μηχάνημα θεμελιώδεις έννοιες, αγάπη. Καλά, και μεταξύ μας υπάρχει πρόθεση, έτσι δεν είναι. Επειδή υπάρχει μεταξύ μας, ανακύπτει και στην επικοινωνία με τον υπολογιστή. Άρα, σε γενικές γραμμές, το κομμάτι αυτό της ειδικής τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύπλευρο. Και επειδή προκύπτουν και τα θέματα της αντικειμενικότητας της τεχνητής νοημοσύνης, εγώ θα πω ότι υπάρχουν τομείς που μιλάνε για verification, μιλάνε για διασφάλιση ότι ένας αλγόριθμος κάνει αυτό που περιμένεις. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να ελέγξουμε ένας αλγόριθμος σε ένα κόσμο μαθηματικό, είναι ακριβής, πλήρης, συνεπής κτλ. Αλλά στη τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η μόνη είσοδος που δίνουμε στον υπολογιστή ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος είναι μια σειρά βημάτων που ξέρουμε πού θα οδηγήσουν, έτσι, υπεπερασμένο στους βημάτων, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό. Προσπαθώντας να απλοποιήσω λίγο τα πράγματα. Στη τεχνητή νοημοσύνη, για να έχεις ένα αποτέλεσμα, έχεις έναν αλγόριθμο, που εδώ αναφέρομαι και στο που ο κ. Δασκαλάκης, ήδη το πώς έφτιαξες τον αλγόριθμο. Θα βάλω λίγη φωτιά έτσι τώρα. Υπάρχει αλγόριθμος φιλοσοφίας που λέγεται imperialism, αν θυμάμαι καλά, algorithm, ή imperialistic algorithm, που τελικά μιμείται διαδικασίες ανθρώπινης ζωής με έναν τρόπο που να είναι αποδοτικός στην φιλοσοφία. Τελικά λοιπόν, φαίνεται ότι οι ίδιοι αλγόριθμοι, η έμπνευσή τους, αλλά και η ίδια υλοποίησή τους, έχει κάποια προτίμηση στο πώς μαθαίνει πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα δεδομένα που αναφέραμε. Ένα τρίτο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι, ξέρετε, δεν είναι όλα μηχανική μάθηση ή εκμάθηση. Είναι κάποια συστήματα που τους δίνεις γνώση. Τι θες να κάνει ο υπολογιστής, το δίνεις με δηλώσεις. Εκεί πολλές φορές η γλώσσα δεν μας αρκεί για να πούμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλουμε. Τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Έχουμε πρόβλημα και με φυσική γλώσσα να το κάνουμε, που έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας παραπάνω. Φαίνεται ότι και στον υπολογιστή είναι πολύ δύσκολο αυτό. Συνεπώς, και ακόμη και σε συστήματα που κατ' εφημισμό λέμε ότι μαθαίνουν τελείως μόνα τους. Ότι ένα σύστημα έμαθε ένα μοντέλο ανθρώπου να τρέχει μόνο του. Δεν είναι έτσι. Βάζουμε μέσα από συναρτήσεις πότε θεωρούμε ότι ο υπολογιστής κάνει κάτι καλό. Συνοψίζοντας αυτό το κομμάτι λοιπόν, και Δημήτρη, προφανώς με κόβεις όποτε θες, θα πω ότι φαίνεται ότι η αντικειμενικότητα που αποδίδουμε στις μηχανές είναι ψευδέστης. Είναι εκτελεστικά όργανα, αλλά ακόμη και τα πράγματα τα οποία μπορούμε να εκφράσουμε στη μηχανή, είναι κομμάτι έρευνας που έχει γίνει πριν. Οπότε, το αποτύπωμα το ανθρώπινο είναι παντού και στη συγκεκριμένα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι και οι αλγόριθμοι. Όταν θα επιλέξει τον Α ή τον Β αλγόριθμο, δίνει μια προτίμηση στο τι θα καταφέρει να κάνει το σύστημα και πώς, τα δεδομένα και ο τρόπος αξιολόγησης. Οπότε θεωρούμε ότι ένα σύστημα είναι έτοιμο να βγει έξω. Βέβαια, θα δείτε ότι δεν είναι ίδιο μόνο τη τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Όλες οι τεχνολογίες είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Άρα δεν θεωρώ ότι χρειάζεται παραπάνω φόβος, αλλά σίγουρα χρειάζεται ενεργητικότητα. Πολύ ωραία, Γιώργο. Και βεβαίως να κινητοποιήσω και τους ομιλητές, εντάξει, να έχουμε και τάξη, αλλά φυσικά εθαρρύνω και την κίνηση μπροστά στην κάμερα για να διακόψετε, να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση. Νομίζω αυτό είναι αυτό που θα ευχαριστήσει και το κοινό. Εφόσον λοιπόν η Ξένια επανήλθε και ξεπεράστηκαν μια τεχνική δυσκολία και έτσι κρατώντας ότι τελικά είμαστε μέσα στις ψευδεστήσεις, λοιπόν, περί μεροληψίας ή αμεροληψίας, καλύτερα. Εδώ όμως έχουμε και το κανονιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να χάξουμε στρατηγική, θα πρέπει να συγκλίνουμε σαν Ευρώπη. Και σε συνδυασμό, βέβαια, και με αυτά που ανέφερε και ο Κωστής στην ομιλία του. Περιμένουμε από σένα, Ξένια, την αντίδρασή σου και την παρέμβασή σου για να μπούμε σε μια σειρά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να είμαστε σε αυτό το πάνελ όλοι μαζί και με τον κύριο Δασκαλάκη και με όλους τους αξιόλογους συνεργάτες. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε πάρα πολλά ηθικά διλήμματα μπροστά μας. Σε πολλούς διαφορετικούς τομείς θα πω εγώ και να απαντήσω λίγο έτσι στην κουβέντα που γινόταν πριν. Νομίζω ότι έχουμε ηθικά θέματα που σχετίζονται και με τα δεδομένα και με τα training data, με τα data που θέλουμε να αποκομίσουμε, να αποκτήσουμε, με τους αλγορίθμους, με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται, που δημιουργούν, που παράγουν, αλλά και διαχειρίζονται ακόμα, αν θέλετε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε έχουμε ένα πολύπλευρο, πολλά διαφορετικά θέματα που μας δημιουργούν ηθικά διλήμματα.
Τώρα, σε αυτό που είπες, το κομμάτι του πώς το προσεγγίζουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και τελικά πώς η ηθική εντάσσεται και η ηθική σκέψη γενικότερα στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσεται σε ένα πιο στρατηγικό και διευρυμένο επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι η ηθική δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τους επιστήμονες και τους ερευνητικούς φορείς. Είναι κάτι που απασχολεί τις εταιρείες. Βλέπουμε πολύ μεγάλες εταιρείες και προσπάθειες πολύ μεγάλων εταιριών να φτιάξουν ethical guidelines. Και ίσως είναι η πληθώρα των ethical guidelines που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε κυβερνήσεις, βλέπουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τη Διεθνής Αμνηστία, να έχουν φτιάξει πολλούς διαφορετικούς φορείς, λοιπόν, μας δημιουργούν ένα διευρυμένο και πλούσιο περιβάλλον ηθικών αξιών και ηθικών πλαισίων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, σε επίπεδο στρατηγικών χωρών, και εκεί υπάρχει μια πληθώρα και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι χώρες προσπαθούν να εντάξουν στο πλαίσιο της οικονομικής σκέψης που αφορά τις στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούν να εντάξουν και την ηθική, το κομμάτι της ηθικής σαν έναν βασικό άξονα. Μία πρόσφατη έρευνα που έγινε το 2018 από ένα καναδικό, το πρώην καναδικό Ινστιτούτο Έρευνας, μας έδειξε ότι 15 από τις 18 χώρες τις εθνικές στρατηγικές των οποίων εξέτασαν είχαν σαν βασικό τους άξονα την ηθική, σαν ένας από τους βασικούς τομείς, σαν κομμάτι της στρατηγικής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία από αυτές τις οποίες δίνουν πολύ πολύ μεγάλη έμφαση μαζί με τη Σουηδία και την Ιταλία στο κομμάτι της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης σαν ένα στρατηγικό σχεδιασμό και προσπαθεί μέσα από διαφορετικά instruments να δώσει μια όθηση προς την κατεύθυνση του πώς αξιοποιούμε την ηθική όχι σαν ένα εμπόδιο αλλά σαν ένα feature, σαν ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και κάποιος θα έλεγε ότι εντάξει, πώς θα φτάσουμε σε μία σύγκληση σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όταν ο καθένας έχει τους δικούς τους κανόνες και τα δικά του πλαίσια. Γίνονται προσπάθειες τον τελευταίο καιρό, θα πω εγώ, να υπάρξει μία σύγκληση. Και αυτό το βλέπουμε και στο ερευνητικό κομμάτι, δηλαδή έρευνες, πρόσφατες έρευνες που κοιτάνε όλες τις διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές στο κομμάτι της ηθικής, των ηθικών αξιών και των ηθικών πλαισίων, βλέπουν ότι υπάρχει μια σύγκληση και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά υπάρχουν και δημιουργούνται global partnerships γύρω από χώρες οι οποίες έχουν ταυτόσιμες, ας το πούμε, ηθικές αξίες ή ηθικά πλαίσια. Μία τέτοια είναι το Global Partnership on AI που έγινε μέσα στον Ιούνιο του 20. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο καλό σημάδι ότι τελικά αυτή η συνεργασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μας βοηθάει να οδηγηθούμε σε ένα πιο trustworthy περιβάλλον στο βαθμό που αυτό γίνεται και στο βαθμό που αυτό μπορούμε, γιατί όχι όλα μας τα εργαλεία είναι αρκετά έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η τεχνολογία. Και θα κλείσω εδώ για να μην μακρηγορώ άλλο, γιατί ο Αλέξανδρος περιμένει, νομίζω. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ξένια. Και όντως, δίνουμε πάσα λοιπόν στον Αλέξανδρο για να δούμε ότι πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά είναι αυτό εφαρμοσμένη ηθική. Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή, και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μιλάει πολύ για ανθρωποκεντρική διαχείριση, τι σημαίνει αυτό? Και πώς γίνεται τούτο. Ναι, ναι. Ωραία τα λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ εντυπωσιακή η συζήτηση, θα έλεγα. Και το πρώτο ερέθισμα που έλαβα ήταν καταπληκτικό. Γιατί ακούγοντας την ομιλία του κ. Δασκαλάκη, άρχισα να πιάνω τα αμιγώς τεχνικά πράγματα και αυτό που έκανα είναι να γκουγκλάρω στο νόμο, στον GDPR, που είναι το βασικό νομικό μας εργαλείο, το οποίο οριοθετεί και κανονιστικοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, πάτησα τη λέξη σφάλμα. Προσπάθησα να δω πόσες φορές ο Ευρωπαίος νομοθέτης επιθυμεί ή έχει προβλέψει να διαχειριστεί την έννοια του σφάλματος. Παραδόξως, το βρήκα μια φορά. Είναι σε μια τελεοϊκή σκέψη, η οποία σε δύο μικρές σειρές ενός πολύ σύνθετου και μεγάλου κειμένου αναφέρει αυτό ακριβώς που ανέφερε ο κ. Δασκαλάκης. Ότι οφείλουμε δηλαδή να αποδεχθούμε το λάθος, οφείλουμε να αποδεχθούμε την απόκληση, οφείλουμε να αποδεχθούμε
την έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων, συγκεκριμένων κατηγοριών, κοινωνικών ομάδων, ιστορικών περιόδων, οτιδήποτε, και να εισάγουμε μέσα στο σύστημα τέτοια στατιστικά, τεχνικά, μαθηματικά μοντέλα, τα οποία θα μας επιτρέψουν, χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το κομμάτι της ηθικής, γιατί εμείς σαν δικηγόροι και άνθρωποι που σχετιζόμαστε και με την τεχνολογία, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι να βοηθήσουμε εσάς τους πιο τεχνικούς που είσαστε στο πάνελ και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μπορέσουν να φτιάξουν τέτοια συστήματα ταξινόμησης, έτσι, σχεδιασμού αρχιτεκτονικής του μοντέλου, ώστε η τοποθέτηση, η κατανομή των δεδομένων να γίνεται με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει τις αξίες που εκφράζουν τα νομικά μας κείμενα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο GDPR. Σε αυτό το κομμάτι θα προσέθετα σε αμιγώς εφαρμοσμένο περιβάλλον και έναν άλλο παράγοντα, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τοποθετεί πάρα πολύ έντονα και τον εισάγει στη συζήτηση. Την ανθρωποκεντρικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει ανθρωποκεντρικότητα της τεχνητής νοημοσύνης? Και ας σκεφτούμε ότι έχουμε ένα περιβάλλον αυτή τη στιγμή που η πολύ μεγάλη εισαγωγή δεδομένων προέρχεται αποκεντρωμένα και κατανεμημένα από όλα τα υποκείμενα που αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα. Θεωρούμε ότι εμείς που αφήνουμε το αποτύπωμά μας στον ψηφιακό χώρο και δίνουμε τροφή στα μαθηματικά μοντέλα να αναπτύξουν και να εκφράσουν αποφάσεις για μας, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε έναν τρόπο που και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτή την αλυσίδα αξίας. Υπάρχουν έτσι τέτοιες σκέψεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήθελα να τις πω τουλάχιστον σε αυτό το γύρο της συζήτησης, αλλά θεωρώ ότι γίνεται καλή δουλειά. Πάνω σε αυτό, αυτό που θα συμπλήρωνε έτσι για να κλείσω τη δική μου οπτική από αυτά που άκουσα μέχρι στιγμής, είναι ότι πλέον αυτό που κατανοούμε είναι ότι δεν μιλάμε για τα αμυγή δεδομένα ή για τις λέξεις. Δεν είναι οι λέξεις αυτές που βγάζουν το νόημα. Είναι οι άνθρωποι και το περιβάλλον πάνω στο οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις. Γιατί μια λέξη σε ένα συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο μπορεί να παράξει ένα τελείως διαφορετικό νόημα από ό,τι σε ένα άλλο. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι με την πιο γνωστή ελληνική εξαγωγή λέξη, που μπορεί να είναι είτε προσβολή, είτε να είναι μια προσφώνηση απόλυτης εγκαρδιότητας και φιλίας. Άρα εξαρτάται από το νοηματικό πλαίσιο. Εμείς οφείλουμε να το προσδιορίσουμε, οφείλουμε να φτιάξουμε φίλτρα που θα μπορέσουν να μας δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να διακρίνουμε το κάθε τι και μέσα από αυτή τη τμητότητα της αλυσίδας αξίας να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πολύ όντως κέρια η τοποθέτηση. Επειδή ήδη έχει ακουστεί η Ευρωπαϊκή και η Ευρώπη αρκετές φορές και ο GDPR, νομίζω είναι η ώρα να έχουμε μια αντίδραση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από τον Κωστή σχετικά. Εσύ πώς το έχεις βιώσει και ως φυσικά και μέσω της θέσης σου ως επιστήμονας, αλλά και ως άνθρωπος. Εσύ πώς βιώνεις τις διαφορές και πώς βλέπεις, ας πούμε, το μέλλον όσον αφορά το τεχνικό, αλλά και το ανθρωποκεντρικό, από τη δικιά σου την πλευρά και γεωγραφικά, το λέω αυτό. Ναι, τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι είναι όλα πολύ σημαντικά και εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο και δεν θα λυθεί από επιστήμονες, θα πρέπει να λυθεί με σύνθεση ιδεών. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και βέλτιστα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει ένα μέλλον στο οποίο οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αξιόπιστες, μη μεροληπτικές. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιο τέτοιο μέλλον. Επομένως, νομίζω ότι η μόνη πιθανότητα που βλέπω είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους νόμους που διέπουν αυτές τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Και το παράδειγμα του άρθρου της ProPublica που ανέφερα μας δίνει λίγο το τι εννοώ, ότι εν προκειμένου είχαμε μια τεχνολογία η οποία υιοθετήθηκε από το δικαστικό σύστημα της Αμερικής
και έπρεπε να βρεθούν, ας πούμε, οι αρθρογράφοι, ας πούμε, αυτού του άρθρου για να δοκιμάσουν τον αλγόριθμο και να δούνε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Όταν εγώ δημιουργώ έναν αλγόριθμο και τον πουλάω στο δικαστικό σύστημα της Αμερικής με τις τρομερές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση του, θα έπρεπε τα πιθανά σφάλματα που αυτός ο αλγόριθμος θα μπορούσε να έχει να είναι πολύ, πολύ καλά κατανοητά. Και προκειμένου εδώ μία λιγορία του συστήματος που άκρητα υιοθέτησε μία τεχνολογία χωρίς να ξέρει τις πιθανούς τρόπους με τους οποίους αυτή η τεχνολογία είναι αναξιόπιστη. Και δεν είναι το ειδικό θέμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο αναφέρθηκαν και διάφοροι από τους πανελίστες μας, ότι το αυτοκίνητο έχει ένα specification, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο αξιόπιστα είναι τα συστήματα που το συναποτελούν. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο διαφορετικό από αυτό. Το αυτοκίνητο μπορεί να το τεστάρεις κάτω από διάφορες συνθήκες, όλα τα εξαρτήματά του αλλά και το σύνολο, και να έχεις μια απόφαση για το πόσο αξιόπιστο είναι το αυτοκίνητο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ διαφορετική, διότι, όπως είπαμε, εκπαιδεύτηκε πάνω σε κάποια δεδομένα, τα οποία κάποιος συνέλεξε. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του αλγορίθμου εμπεριέχει κάποια biases, εμπεριέχει κάποια αμεροληψία, ακόμα και η αρχιτεκτονική αυτή καθ' αυτή. Επομένως, ένας αλγορίθμος που είναι μαύρο κουτί, το οποίο εκπαιδεύτηκε σε κάποια δεδομένα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς, του οποίου η ακρίβεια επιβεβαιώθηκε σε κάποια δεδομένα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς, και το οποίο η αρχιτεκτονική είναι ένα απροσπέλαστο νευρονικό δίκτυο με πάρα πάρα πολλές μονάδες, τις οποίες δεν μπορεί, ας πούμε, ο ανθρώπινος νους να κατανοήσει. Είναι ικανές συνθήκες για να έρθει η καταστροφή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Δηλαδή, πρέπει όταν χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος, ειδικά σε πολύ κρίσιμες εφαρμογές, να ξέρουμε σε τι δεδομένα εκπαιδεύτηκε, από ποιον σχεδιάστηκε, σε ποια δεδομένα είδαμε την ακρίβειά του, και μια καλύτερη εξήγηση για τα μαθηματικά που διέπουν τη λειτουργία του. Αν δεν τα έχουμε αυτά, τότε νομίζω θα δημιουργηθούν πολλές συνθήκες στις οποίες ο αλγόριθμος αυτός θα είναι μια υπορουτίνα σε έναν μεγαλύτερο αλγόριθμο, ο οποίος θα είναι υπορουτίνα σε έναν ακόμα μεγαλύτερο αλγόριθμο. Και αυτός ο μεγαλύτερος αλγόριθμος θα χρησιμοποιείται για κάποια πολύ κρίσιμη εφαρμογή. Και θα είναι τελείως απροσπέλαστο το τι μεροληψία έχει, τι σφάλματα κάνει και τι καταστροφή μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια μεγαλύτερη διαφάνεια και στο θέμα, ας πούμε, της ιδιωτικότητας θα δούμε και σεβασμό της ιδιωτικότητας και μέσα από τη διαφάνεια αυτή που θα έχει και το σε ποια δεδομένα εκπαιδεύτηκε ο αλγόριθμος, αλλά και με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δεδομένα στην επόμενη λειτουργία του αλγορίθμου. Συνοψίζοντας, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μια καθαρή λύση, αλλά όπως, ας πούμε, όταν δημοσιεύουμε μια άλλη τεχνολογία, υπάρχει ένα specification το οποίο λέει κάτω από ποιες συνθήκες επιβεβαιώθηκε η καλή λειτουργία αυτού του συστήματος, θα πρέπει παρομοίως να ξέρουμε σε ποια δεδομένα στηρίχτηκε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, πώς επιβεβαιώθηκε και με ποιους τρόπους η ακρίβειά του, ποια είναι τα πιθανά, πρέπει ο επιστήμονας που δημοσιεύει τον αλγόριθμο να μας πει ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποτύχει αυτός ο αλγόριθμος, ώστε ο χρήστης αυτού του αλγορίθμου που θα το χρησιμοποιήσει σαν black box, ένα μεγαλύτερο, ας πούμε, σύστημα, να ξέρει το τι έχει συμβεί στο παρασκήνιο κατά την παραγωγή αυτού του αλγορίθμου. Ευχαριστούμε, Κωστή. Πραγματικά θα συμφωνήσω πάρα πολύ, ειδικά με το θέμα της διαφάνειας σαν απαίτηση, γιατί τελικά είναι αυτό που χρειάζεται για να πετύχεις και τα απαραίτητα σε αντίληψη και κοινωνική αποδοχή
που χρειάζεσαι, παρά να ψάξεις να βρεις τις απόλυτες αλήθειες και την απόλυτη δικαιοσύνη. Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι, νομίζω είναι ο Γιώργος που μπορεί να μας προσθέσει κάποια πράγματα όσον αφορά το κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε τη μεροληψία στους αλγορίθμους και τι μπορούμε και σε τι μπορούμε να ελπίζουμε. Και επίσης είναι και, νομίζω θα χρειαστεί και μια παρέμβαση από την Ξένια. Οπότε το λέω κάπως ίσως να το συμφωνήσουμε ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Όσον αφορά ότι, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν πολλές έννοιες έτσι, που να είναι λίγο πιο αφηρημένες, αλλά πρέπει να δούμε και πού βρισκόμαστε σε επίπεδο αυτού του ηθικού πλαισίου και πώς μπορούμε να διασφαλιστούμε. Δείξω ποιος θέλει από τους δύο να κάνουμε μια συζήτηση. Ξεκινούμε μεταξύ και βέβαια μετά θα βάλουμε και τον Αλέξανδρο. Ξεκινά εσύ και θα πάμε όμως στα τεχνικά. Ξένια, θες. Ναι, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε συνέχεια αυτού που ακούσαμε πριν την τοποθέτηση του κύριου Δασκαλάκη και για να έχουμε και μια συνέχεια, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή λύση, ούτε μια εύκολη λύση. Ούτε καν μια λύση γενικότερα, θα λέγαμε. Και ο λόγος πιθανότητα ίσως είναι, βάσει κάποιων έτσι, νεότερων μελετών, είναι ότι ίσως έχουμε μια λίγο λαθασμένη προσέγγιση. Δηλαδή, ίσως η προσέγγιση που έχουμε ακόμα και στην ηθική, αν το καλοσκεφτείτε, είναι λίγο reactive. Δηλαδή, δημιουργείται ένα πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Δεν είναι proactive. Άρα, ίσως για να λύσουμε ένα πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, ίσως χρειαζόμαστε μια διαφορετική οπτική, όχι μόνο στην οπτική που προσεγγίζουμε την ηθική, αλλά και στο πώς δημιουργούμε μοντέλα διακυβέρνησης. Ίσως χρειαζόμαστε και νεότερα μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία να είναι και αυτά anticipatory, να κάνουν anticipate, να προσπαθούν να προβλέψουν τις ανάγκες που θα υπάρχουν, να είναι collaborative, να γίνονται, να δημιουργούνται μέσα από ένα... Μια μεγαλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση διαφορετικών φορέων. Να μην έρχονται μόνο από κυβερνητικούς φορείς και κυβερνητικά μοντέλα. Τόσο σε επίπεδο public sector, αλλά όσο και σε επίπεδο εταιριών. Και σε ένα εταιρικό πλαίσιο, ίσως πρέπει να δούμε αυτή τη μορφή των μοντέλων που θα προσπαθούν να κάνουν μια πρόβλεψη. Γιατί τελικότερα υπάρχει ένα παράδοξο ότι όσο τελικά προσπαθούμε να κάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη πιο ανθρώπινη, και να τη φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που εμείς θεωρούμε καλύτερο, αυτό από μόνο του δημιουργεί και μια νεότερη απειλή. Δηλαδή, ακόμα και για την αυτονομία μας, το ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνει μια πολύ καλύτερη και πιο σωστότερη πρόβλεψη από εμάς, από ότι εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια μορφής απειλή για την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Άρα συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους για να είμαστε λίγο πιο μπροστά και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πρόβλεψη κάποιων πραγμάτων που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, όπως ακούστηκε και πριν για άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το αυτοκίνητο, όταν τα αυτοκίνητα το 1880 περίπου έτσι, δημιουργήθηκαν, μετά από 20-30 χρόνια αρχίσαμε να έχουμε κάποια νομοθετικά πλαίσια. Τα φανάρια στους δρόμους μετά από 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ή κάπου τόσο ξεκίνησαν να υπάρχουν, ακόμα και οι λευκές γραμμές στους δρόμους. Άρα συνειδητοποιούμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε, χρειάζεται να αλλάξουμε την οπτική μας στο σύνολό της, για να προσεγγίσουμε με έναν τρόπο τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Γιώργος... Μια χαρά είμαι εγώ. Ξένια, σε απέλαυσα. Ωραία. Να πω λίγο. Άρα, συμφωνώ προφανώς με τους προελαβείς αυτές. Απλώς, για να μην μας μείνει μόνο η αρνητική πλευρά, γιατί ως επιστήμονες εμείς, ξέρετε, αυτό που λέω όσο πάει και συχνότερα τελευταία είναι στην επιστήμη, θεμέλιο της επιστήμης, είναι η ταπεινοφροσύνη, η ταπεινότητα για να πω την αλήθεια. Είναι η αντίληψη ότι πάντα θα έχω και άλλα πράγματα να μάθω. Λίγο δυτικότροπα, το πώς ας πούμε, ο δυτικός πολιτισμός βλέπει λίγο έτσι κατακτητικά το κομμάτι της γνώσης και ότι παίρνουμε τίτλους και άρα κλείσαμε το κεφάλαιο της γνώσης αυτό, ή πήραμε διδακτορικό, κλείσαμε το κεφάλαιο της γνώσης. Μεταδιδακτορικό δεν μπορεί, τώρα το έκλεισα. Και μετά 40 χρόνια λες, τώρα αρχίζω να μαθαίνω. Τελικά, και σε κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε πολύ ωραία πράγματα που έχουν φτιαχτεί και χρήσιμα πράγματα. Και τα βρίσκουμε και καθημερινά. Άρα, ένα κομμάτι είναι η χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε,
το ότι δεν καταλήγουμε σε συνολικά βέλτιστες λύσεις, εγώ θα πω ότι δεν είναι καν το ζητούμενο. Γιατί μάλλον σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον όσο είναι αυτό της ανθρώπινης κοινωνίας, δεν υπάρχουν στατικές λύσεις που τυπήκαμε τέλος, παιδιά. Αυτό είναι, είναι λίγο κεκτημένο κακό, ξαναλέω από την ψευδέστηση, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην απόλυτη γνώση εντός αυτής της ζωής και το κλείσαμε το μαγάζι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό βάζει πάρα πολλές απειλές και όλα στη μέση. Άρα, όλα τα χρόνια αντιμετωπίζαμε κινδύνους. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε πολύ πιο άνετα γι' αυτό. Άρα, είναι πολύ σημαντικό, πρώτον. Δεύτερον, όπως είπαμε, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι προδραστικά, έστω μερικώς, ξαφνικά οι κυβερνήσεις συζητάνε για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσαμε να το κάναμε σε 10 χρόνια. Και να είχαν φτιαχτεί διάπειρα πράγματα που θα ήταν πολύ πιο καταστροφικά. Έτσι. Καταστροφικά δεν εννοώ, προσέξτε, θα άλλαζαν την καθημερινότητα με τρόπο κακό. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ καταστροφικά απαραίτητα ότι θα μας αφάνιζαν ως είδος. Συνεπώς, συμφωνώ και εγώ ότι το σημαντικό είναι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογίες, ως άλλη μια τεχνολογία, να ενσωματωθούν ομαλά στη ζωή των ανθρώπων, με συνένεση εκεί που θεωρεί ο άνθρωπος ότι αξίζει τον κόπο, και να καταργηθούν αυτά που δεν θέλουμε. Σημειώνω ότι αν θεωρήσουμε ότι από τις startups ή από τις εταιρείες που βγάζουν καινοτόμα προϊόντα, ας πούμε ότι το 10% επιβιώνει, σημαίνει ότι το άλλο 90% των καταπληκτικών ιδεών δεν ήταν βιώσιμες. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Μπορεί να έχει να κάνει με την κοινωνική αποδοχή. Έτσι, πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει άπειρες φορές, ότι φτιάχνουν μια τεχνολογία πριν την ώρα που είναι έτοιμος ο κόσμος να τη δεχτεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι κακός, σημαίνει ότι δεν ήταν η ώρα της. Άρα, και στην τεχνητή νοημοσύνη, ο διάλογος είναι σημαντικός για να αναπτύξουμε, προσέξτε, καλούμαστε να πάρουμε μια στάση απέναντι σε κάτι που δεν γνωρίζουμε, και εννοώ για το ευρύ κοινό. Εγώ κάνω μια προσπάθεια, ολοκλήρωση τέλος πάντων, ένα βιβλίο για τεχνητή νοημοσύνη για το ευρύ κοινό, που ελπίζω μέχρι τέλος χρονιάς κάπως να το έχουμε στα χέρια μας. Γιατί? Γιατί μου είναι σημαντικό να μπορέσεις να μιλήσεις με μη τεχνικούς όρους στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος ξεκινήσει να αντιλαμβάνει την αυτό που λες και το χρησιμοποιήσει, που το χρησιμοποιούμε ήδη, από τα GPS μέχρι, ξέρω εγώ, όταν περιμένουμε στην ουρά στην τράπεζα την εκτίμηση χρόνου, που μπορεί να είναι regression, αυτό που θα δούμε, αρχίζει να αποκτά μια διέστηση για το τι θέλει και τι δεν θέλει και μετά μπορεί να αποφασίσει. Οπότε, η συνάντηση των επιστημόνων μας επιτρέπει νωρίς να διαμορφώσουμε κάποιες τάσεις, τις οποίες πρέπει να επαληθεύσει η κοινωνία και να τις εξελίξει μέσα από δυναμικές διαδικασίες. Και εκεί, ένας όρος που χρησιμοποιούμε πολύ σε δουλειά που έχουμε κάνει και με τον Αλέξανδρο και με την Ξένια, σε μια προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής της ελληνικής, είναι ο επιδημοκρατισμός και των διαδικασιών. Και, δηλαδή, τελικά πρέπει να φουγκράζεται και ο επιστήμονας, το κάνει ούτως ή άλλως, και οι εταιρείες την κοινή γνώμη. Και κάτι που θα πω είναι ότι λέμε πάντα, θα δείτε πάρα πολλές θέσεις στο ίντερνετ, ότι το να βάλεις ηθική σε ένα σύστημα δεν θα προάγει την εμπορική του αξία. Και εγώ λέω βλακίες. Ως άνθρωπος θα προτιμήσω να αγοράσω κάτι, και μάλιστα στο ευρύ κοινό όλο, ξεκάθαρα ανήθικο, που δεν ξέρω αν αύριο θα στραφεί και εναντίον μου, έναντι κάποιου πράγματος που είναι πιο ηθικά αυτό και συμβαδίζει με τις δικές μου αξίες. Δεν νομίζω. Άρα, μπορεί να είναι αξία συγκριτικό πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών προσεγγίσεων το ότι βάζουμε τόσο πολύ την ηθική. Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρώ και εγώ ότι είναι δυναμικό το σύστημα και αλλάζει μέρα τη μέρα. Θα είναι πολύ καλό να είμαστε προδραστικοί, αλλά να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα. Πάλι ένα σχόλιο που κάνω είναι ότι δεχόμαστε μελλοντολόγους πλέον, futurist ή futurologist, αλλά όχι προφήτες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, είναι σαν να λέμε ότι ξέραμε τι θα γινόταν με το ίντερνετ πριν 20 χρόνια. Δεν ξέραμε πώς θα εξελισσόταν κοινωνικά. Άρα, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε το AI, να συνεισφέρουμε στο AI ως αγοραστές, ως σχεδιαστές, ως πολιτεία, ως άνθρωποι, ως πάροχοι δεδομένων, που είπε ο Αλέξανδρος, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία συνέχεια να σπρώχνουμε προς πράγματα που μας βολεύουν. Εκεί οι διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν για να εκφραστούν όλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Και εκεί θα πάμε προς συνέχεια καλύτερες λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και νομίζω είναι η ώρα να παρέμβει ο Αλέξανδρος. Έχει αναφέρθηκε επίσης, έπιασε ένα keyword, αναφέρθηκε η συνένεση, την οποία μέχρι τώρα δεν την αναφέραμε εμείς πολύ. Το είχαμε πιάσει έτσι πιο προφούντι στο θέμα, αλλά στην πραγματικότητα και πρακτικά είναι καραμέλα. Συνένεση, consent, ήδη και για αυτό το βίντεο συνένεση ζητήσαμε. Οπότε θα θέλω, εκτός από τα σχόλιά σου, να μας πεις και κάποια λόγια για το ρόλο και το νόημα και γενικά. Ζητείτε νόημα σε κάθε περίπτωση. Ζητείτε νόημα είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η συνένεση από μόνη της είναι ένα πολύ παλιό, είναι πολύ παλιά έννοια. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το έχουμε στην ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, αιώνες.
Με τη συνένεση, τι κάνει ο άνθρωπος, το υποκείμενο, ο χρήστης, στην ουσία εξουσιοδοτεί τον λήπτη της συνένεσης να προβεί σε μία ενέργεια. Αυτό υποτίθεται ότι προϋποθέτει την πρώτερη λήψη ενημέρωσης του εξουσιοδοτούντος. Ο πριν έρθω εγώ δηλαδή στο σημείο να πω σε σένα στην υπηρεσία γάμα δέλτα να προβεί σε μια συγκεκριμένη ενέργεια, ο νομοθέτης θεωρεί ότι έχω πλήρη επίγνωση του τι κάνω. Πού πάω και μπλέκω, όπως θα έλεγε η Ελληνίδα μάνα μου, πας και μπλέκεις. Αυτό τώρα βρίσκεται σε ένα σημείο, στάδιο, ανάγκης απόλυτης επαναπροσαρμογής. Να επανεφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο χορηγούμε τη συνένεση. Ο GDPR εδώ έχει θέσει μία σειρά από μέτρα, μία σειρά από έννοιες, με πιο βασική κατ' εμέ αυτή τις έννοιες της πληροφορημένης συνένεσης, του informed consent του λεγόμενου, χωρίς όμως κανείς να μπαίνει στον κόπο να σκεφτεί τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι, εγώ που είμαι μια υπηρεσία Α και ζητάω τη δική σου τη συνένεση για να χρησιμοποιήσω δεδομένα σου, πολύ πιθανό να μην σου λέω ότι σε αυτά τα δεδομένα θα τα συνδυάσω με άλλα δεδομένα, θα βάλω ενδεχομένως μια ετικέτα πάνω σε αυτά τα δεδομένα, θα κάνω ενδεχομένως μια επισημείωση η οποία θα φέρει τη δική μου προκατάληψη πάνω σε αυτό και θα καταλήξω σε ένα αποτέλεσμα για σένα που πιθανά να μην σου αρέσει. Ή μπορεί να μου σου αρέσει και να μην το θες, βέβαια, άνθρωπε, για κάποιο λόγο. Επομένως, εκεί εμείς καλούμαστε να προσφέρουμε λύσεις στον μέσο συνετό χρήστη όπου θα τεκμέρεται η πλήρης λήψη ενημέρωσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στατικά. Αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να γίνει με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και την απόδοση νοήματος σε συγκεκριμένες λέξεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, η γλώσσα μας δεν είναι οι λέξεις και αυτό που σημαίνουν, αλλά είναι οι άνθρωποι και αυτό που εννοούν. Στην πράξη τώρα, μια τέτοια περίπτωση σωστής λήψης συνένεσης ή παροχής χορήγησης λήψης συνένεσης θα ήταν να μπει ο άνθρωπος, να αποκτήσει το ψηφιακό του δίδυμο, να αποκτήσει το ψηφιακό του εκπρόσωπο, ο οποίος, λαμβάνοντας πλήρη γνώση, έχοντας την τεχνική ικανότητα να καταλάβει πίσω από τις λέξεις το νόημα, να προλάβει ενδεχομένως κινδύνους, να μπορεί με έναν αυτοματοποιημένο τεχνικό και ηθικά ολιστικό και σωστό τρόπο να χορηγήσει τη συνένεση ακριβώς με τον τρόπο που πρέπει, για τη χρήση που πρέπει, στο συγκεκριμένο νόημα που πρέπει ή που θέλω εγώ και εσείς ως χρήστες και υποκείμενο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Και καθώς η συζήτηση πραγματικά είναι συναυαστική, νομίζω και θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Δεν ξέρω το κοινό, βέβαια, αν θα μείνει μαζί μας για ώρες. Πάντως υπάρχει και σε ερωτήσεις, υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και πολλές και αρκετός ενθουσιασμός και συγχαρητήρια για την ομιλία του κ. Δασκαλάκη, αλλά και για το τραπέζι. Οπότε θα ήθελα σε αυτά τα πλαίσια έτσι να καταλήξουμε τη συζήτηση, να μπορέσουμε να απαντήσουμε ίσως και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Ήδη βέβαια κάποιες ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί τη ροή του λόγου και αυτό είναι καλό. Είναι κάποιες ερωτήσεις που αφορούν αφενός, επειδή μιλήσαμε για διαφάνεια, λοιπόν, πώς πρακτικά, πώς μπορούμε να τι σημαίνει πρακτικά μια προσέγγιση διαφάνειας. Καθώς επίσης υπάρχουν και τριπλά ειδικά των φοιτητών και έτσι εκείνη η τεχνική έτσι σκουπιά, κατά πόσο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυτογιατρευτεί. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη για την τεχνητή νοημοσύνη είναι το bias and fairness detection, υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Αλλά νομίζω και από το ίδιο τη συζήτηση προκύπτει ότι δεν είναι τελικά, είναι τεχνικό το θέμα. Σε αυτά τα πλαίσια έτσι θα δώσω ένα λόγο για κάπως ένα συμπέρασμα, μια εστίαση πώς προχωράμε και πού βαδίζουμε. Να δώσω στην Ξένια έτσι πού πιστεύει πρέπει να εστιάσουμε, σε συνέχεια βέβαια και τη συζήτηση αυτή. Ναι. Πού πρέπει να εστιάσουμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε σαφέστα να εστιάσουμε στην αρχή έτσι, της πορείας μας στα κοινά στοιχεία που διέπουν τις αξίες μας στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, οι κοινές δημοκρατικές αξίες είναι κάτι που μοιραζόμαστε.
σε επίπεδο λαών και μιλάω έτσι λίγο πιο γενικά. Αν το δούμε σε ένα πιο μικρότερο επίπεδο, νομίζω ότι υπάρχουν και γίνονται προσπάθειες ανά τον κόσμο από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς και initiatives με κάποια seals, trust seals. Για παράδειγμα, ενώ μιλούσαμε για τα δεδομένα, σκεφτόμουν ότι η Δανία, για παράδειγμα, έχει ήδη δημιουργήσει ένα data seal που σχετίζεται με τα training data που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα data γενικότερα για τη δημιουργία προϊόντων που χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη, στην προσπάθεια να αυξήσει την αξιοπιστία, ας το πούμε, του προϊόντος σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Όμως, αυτό που μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι να δούμε τα κοινά μας στοιχεία και να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας και μετά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αλλά και σε ένα προσωπικό επίπεδο. Και θα κάνω τη σύνδεση με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, ότι ίσως πρέπει να δούμε και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δική μας την εκπαίδευση. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 18% των φοιτητών έχουν μιας μορφής data training που σχετίζεται με ethics, βλέπουμε πόσο μικρό, και αυτό είναι πολύ πρόσφατο το στοιχείο που σας λέω, βλέπουμε πόσο μικρό ποσοστό ανθρώπων που παίρνουν ένα πτυχίο στο κομμάτι του data science έχουν μια πολύ μεγάλη σχέση με τα ηθικά θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό τους πεδίο. Άρα βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε να δώσουμε μια έμφαση στην εκπαίδευση και σε επίπεδο ατόμου, είτε είμαστε φοιτητές, είτε είμαστε απλοί πολίτες, όπου χρειάζεται να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο για το ποιο θα είναι τελικά αυτό το σύστημα και η τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι αξιόπιστη, πώς θα λύσουμε αυτό το AI paradox, το οποίο είναι κάτι που υπάρχει και υφίσταται. Άρα πρέπει εμείς να βρούμε τρόπους, ίσως να διευρύνουμε το πεδίο μας, το ηθικό μας πεδίο, το ηθικό πλαίσιο, τις κανόνες και τις νόρμες που υπάρχουν. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν το κινητό είχαμε διαφορετικές νόρμες και η δημιουργία των και η χρήση των κινητών τηλεφώνων άλλαξε λίγο αυτές τις νόρμες μας και τους κανόνες που διέπουν και τη συμπεριφορά μας, όχι απαραίτητα το νομικό πλαίσιο, τότε βλέπουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Άρα εγώ θα έλεγα ότι μπορεί ο κάθε ένας από εμάς, είτε σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με το πώς οριοθετούμε το νομικό πλαίσιο και το ηθικό πλαίσιο και τους κανόνες που θα διέπουν τα trustworthy AI συστήματα ή τα ανθρωποκεντρικά AI συστήματα όπως τα ορίζει η Ευρώπη και το Global Partnership on AI, αλλά και σε ένα προσωπικό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε για να συμμετάσχουμε ενεργά σε αυτό το διάλογο και να είμαστε κομμάτι αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ξένια. Να βάλω, να προσθέσω και άλλο ένα σχόλιο έτσι ωραίο από το κοινό. Είναι μια γνωστή φράση που έχει ακουστεί για τους αλγορίθμους και μας ζητάνε την άποψη των ομιλητών. Algorithms are just opinions embedded in code. Δηλαδή, αλγόριθμοι είναι απλά απόψεις που μπαίνουν μέσα στον κώδικα. Οπότε, έτσι, και ένα σχόλιο έτσι και για αυτό που μας ερωτήθηκε από το κοινό. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει πρώτος? Θες, Κωστή, εσύ ή Γιώργο? Γιώργο πρώτα. Ναι, πάμε Γιώργο και μετά καταλήξουμε στον Κωστή. Γιώργο. Είναι κάπως έτσι θα πω, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπότε, οι αλγόριθμοι, επειδή γεννιούνται σε ένα κόσμο μαθηματικό που έχει τα όρια του, μπορεί να είναι πολύ σαφώς καθορισμένα. Γι' αυτό είναι θελκτική και όλες πολλές φορές στο μυαλό, γιατί νιώθει ότι είσαι σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Άρα, στην αρχική του έκραση, οι αλγόριθμοι μπορεί να έχουν και αυτό που είπα, και ελέγχους και διάφορα πράγματα, όρια λάθους κτλ. Στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα, δεν στηρίζεται μόνο στον αλγόριθμο. Άρα, ο αλγόριθμος δίνει προτιμήσεις, είναι μια γνώμη, μπορεί να είναι λίγο πιο το αντικειμενική. Προσέξτε, και ως έννοια έχει πρόβλημα λίγο σε εμάς, γιατί πώς θα ερμηνεύσει κάποιος απολύτως αντικειμενικό. Η λεξιμότητα αυτή είναι πολύ δύσκολη. Αλλά ο αλγόριθμος λοιπόν όντως ενέχει προτίμηση, μπορεί όμως να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα σοβαρά αυτή η προτίμηση. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Το επηρεάζει σίγουρα. Το αν το επηρεάζει ώστε να το κάνει όπως αντιλαμβανόμαστε την έννοια του ρατσισμού, για παράδειγμα, είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Αλλά και όλα τα άλλα βήματα που συμπεριλαμβάνουν τη αξιοποίηση του αλγόριθμου, βασικά τη εκπαίδευση και τη αξιοποίηση και τη εγκατάσταση και τη αποδοχή από κοινό, σίγουρα είναι γνώμες ισχυρότατες. Οπότε μπορεί να ξεκινάει μερικό στον αλγόριθμο,
αλλά πραγματώνεται μέχρι την εγκατάσταση και την αποδοχή ενός συστήματος σε όλο το εύρος και το φάσμα της κοινωνίας. Οπότε σίγουρα, ξεκινώντας από ένα αλγόριθμο, εκφράζεται μια πολύ ισχυρή ή χιλιάδες πολύ ισχυρές γνώμες. Ναι. Αλεξάνδρε, θες και εσύ κάτι να προσθέσεις για να καταλήξουμε με ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κωστή, ώστε να κλείσουμε και τη συζήτηση, γιατί είμαστε και λίγο, έχουμε ξεπεράσει το πρόγραμμα κατά μισή ώρα και ειδικά και οι φοιτητές μας είχαν και μια έτσι μεγάλη μέρα σήμερα. Θα πάω ένα... Τους δικαίωσε όσους... Θα πάω ένα επίπεδο πιο πάνω και θα κάνω μια παραδοχή, θα βγάλω τα τεχνικά στοιχεία, θα βγάλω όλη αυτή την ένταση που δημιουργεί λεπτομέρεια της αλγοριθμικής νοηματοδότησης, να το πω έτσι, και θα πάω ένα βήμα παραπάνω και θα πω ότι αυτό που βλέπω είναι ένα σύνθετο και ταυτόχρονα δυναμικό περιβάλλον. Άρα, καθώς αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, η νομική της τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα να βγει και ένα... Βγαίνει, δηλαδή, δημιουργείται αυτή η τάση, αυτή η γνώση, μια η επιστημολογία, η ικανότητά μας να μπορούμε να πλοηγούμαστε μέσα από σύνθετα περιβάλλοντα. Να μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε δύο επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία όταν προσπαθούμε να τα πετύχουμε ταυτόχρονα, σε κάποιο θα χάσουμε. Να μπορούμε δηλαδή να βρούμε την ισορροπία, να πετύχουμε και την ακρίβεια των δεδομένων που θέλουμε και την αντικειμενικότητα του αλγορίθμου και την επίτευξη της ιδιωτικότητας και την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα ώστε να μπορούμε κάθε φορά να διακρίνουμε ποιο είναι το σημείο που θέλουμε να εστιάσουμε. Και αυτό να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι πάντοτε δυναμικό, δεν θα είναι στατικό. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ένα, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να βάζουμε στη σωστή σειρά το σωστό στόχο. Εύκολο να το λες. Τώρα θα μπορούσα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για ακόμα μία ώρα, όπως καταλαβαίνεις, με αυτή την παρέμβαση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να ενδώσουμε στις προκλήσεις σου. Ευχαριστούμε. Κωστή, έτσι ένα... ναι, ωραία έτσι φιλοσοφική ερώτηση που τέθηκε και με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Ο αλγόριθμος στο βασικό του ορισμό είναι μια υπολογιστική διαδικασία που λύνει ένα πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Επομένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι να λύσει ένα πρόβλημα. Ο καθένας έχει το δικό του αλγόριθμο, αλλά στη βασική του, ας πούμε, απλή μορφή και σύλληψη, τελικά όλοι οι αλγόριθμοι οδηγούνται στο ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιοι αλγόριθμοι είναι πιο αποδοτικοί και επομένως πιο χρήσιμοι, αλλά ο αλγόριθμος λύνει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Τελείωσε. Τώρα, οι αλγόριθμοι που λύνουν θέματα νοημοσύνης χρειάζονται βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή ή θα έρθει με τη δική μας, ας πούμε, διαίσθηση, την οποία θα αποτυπώσουμε στον κώδικο του αλγόριθμου, ή θα έρθει με βοήθεια με τη μορφή δεδομένων, τα οποία θα μαζέψουμε από τον εξωτερικό κόσμο και θα τα δώσουμε ως εκπαιδευτικό υλικό στον αλγόριθμό μας. Ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει με βάση αυτά τα δεδομένα να συμπεριφέρεται καλά. Αλλά η επιλογή των δεδομένων ενέχει προφανώς bias, γιατί τα δεδομένα αυτά τα μάζεψε κάποιος, ή τα δεδομένα αυτά που μπορεί να μην, και επομένως μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά, ή τα δεδομένα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά, αλλά η κοινωνία μας έχει στερεότυπα τα οποία εμπεριέχονται στα δεδομένα. Επομένως, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Δεν είναι ότι απαραίτητα ο αλγόριθμος εμπεριέχει την opinion, την άποψη του δημιουργού. Μπορεί ο δημιουργός να είναι tabula rasa όταν αρχίζει να επεξεργάζει δεδομένα, αλλά τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά περιέχουν πολλές φορές biases. Ωστόσο, συμφωνώ με τον Αλέξανδρο ότι πρέπει να πάμε σε ένα επίπεδο πιο πάνω και να σκεφτούμε το οικοσύστημα στο οποίο οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται. Και επίσης λίγο να μιλήσω και για αυτό που έλεγε η Ξένια πιο πριν, ότι
η νομοθεσία ήταν αρκετά reactive όσον αφορά αυτά τα θέματα στο παρελθόν. Δηλαδή, δημιουργούταν ένα μεγάλο πρόβλημα και μετά ερχόταν ο νομοθέτης και έλεγε «Α, τα αιδητικά δεδομένα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους» και το καθεξής. Και αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, ότι είναι πολύ δύσκολο ο νομοθέτης απριόρι να βάλει ένα πλαίσιο το οποίο, μέσα στο οποίο μπορεί να αποφευχθούν οι κακές χρήσεις της τεχνολογίας. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις τι θα γίνει στο μέλλον, όπως έλεγε και ο Γιώργος πιο νωρίτερα. Και επομένως είναι δύσκολο να βάλεις πλαίσια τα οποία θα σε προστατεύσουν από όλες τις πιθανές εξελίξεις. Και πολλές φορές βρίσκεσαι προεκπλήξεων, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ο αλγόριθμος του Facebook, το Facebook τι προσπαθεί να κάνει, να μας φέρει σε επαφή, να δώσει στον καθένα μας τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν στον κοινωνικό μας κύκλο, που ο αλγόριθμος του Facebook το λύνει πολύ καλά αυτό το πρόβλημα. Έλα όμως που αυτή την συμπεριφορά του αλγορίθμου μπορεί κάποιος να την εκμεταλλευτεί για να δημιουργήσει μικρά echo chambers, δηλαδή δωμάτια ηχούς, στα οποία ακούμε μόνο τις απόψεις που έχουμε από πριν και δεν ερχόμαστε σε επαφή με τον υπόλοιπο κοινωνικό κόσμο και μπορεί κάποιος και να μας χειραγωγήσει εκμεταλλευόμενος αυτούς τους μηχανισμούς. Επομένως, εδώ πέρα νομίζω συνθέτονται όλα τα νοήματα για τα οποία μιλήσαμε, ότι ο αλγόριθμος αυτός καθεαυτός που παρήγαγε η Google επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Όμως, η χρήση του αλγορίθμου για πολιτικούς λόγους ή για διαφήμιση ξέφυγε του πλαισίου το οποίο είχε θέσει ο νομοθέτης, ο οποίος δεν είχε προβλέψει την πιθανή κακή χρήση αυτού του αλγορίθμου. Επομένως, εδώ συντίθεται όλα τα νοήματα για τα οποία μιλούσαμε, ότι ο νομοθέτης ήταν πολύ δύσκολο να προβλέψει το τι μπορεί να γίνει. Ο αλγόριθμος είχε ένα πρόβλημα που έλυνε και το έλυνε σωστά, αλλά βρεθήκαμε σε ένα σημείο που ο αλγόριθμος αυτός και να έχει χρησιμοποιηθεί με άσχημο τρόπο και αυτό να έχει καταστροφικά αποτελέσματα και για τις εκλογές στην Αμερική, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Οπότε τι κάνουμε? Νομίζω ότι ο νομοθέτης πρέπει να θέσει γενικές αρχές, αλλά προφανώς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Πρέπει όμως να θέσει γενικές αρχές που να διέπουν τη χρήση δεδομένων, το πώς οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης δημοσιεύονται, πόσο διαφανείς είναι κτλ. Και μετά πρέπει ο νομοθέτης να επαγρυπνεί ώστε να πιάνει νωρίς τα κακά φαινόμενα. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ανέφερε η Ξένια, είναι το θέμα της παιδείας. Ότι ο τεχνοκράτης δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με αλγορίθμους και μόνο με τεχνητή νοημοσύνη και να μην ενδιαφέρεται για τη χρήση της τεχνολογίας του στον πραγματικό κόσμο. Επομένως, όλοι εμείς, ας πούμε, οι επιστήμονες της πληροφορικής και γενικότερα μηχανικοί κτλ., θα πρέπει να έχουμε σε κάθε μάθημα στο πανεπιστήμιο μας, θα πρέπει να υπάρχει μία ενότητα η οποία να αφορά το πώς η τεχνολογία που φτιάχνουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο, τι κινδύνους ενέχει αυτή η χρήση και έτσι να είμαστε όλοι ενήμεροι και συμμέτοχοι στο πώς να προστατεύσουμε, ας πούμε, το μέλλον μας από τις κακές χρήσεις των αλγορίθμων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή. Θέλοντας έτσι να κλείσουμε αισιόδοξα και θετικά, γιατί μόνο έτσι έχω λάβει εντολή να κλείσουμε, έτσι καταλαβαίνετε. Θα θυμηθώ μια ιστορία, μιας και είμαστε από τις εποχές του Πολυτεχνείου. Αν θυμάσαι, Κωστή, ότι είχαν έρθει κάποιοι ευαγγελιστές της Τζάβα, τους θυμάσαι αυτούς που ήταν τότε, που ερχόντουσαν, μας επισκεφτόντουσαν. Και μου είχε μείνει χαρακτηριστικά τότε, πρέπει να ήμουν εκεί το 99, μιλάμε τότε. Μου είχε μείνει αυτό που είχε πει στο τέλος, αφού είχε γίνει τέλος πάντων ένας χαμός στο αμφιθέατρο, ήταν και εποχές έτσι ωραίες στα αμφιθέατρα τότε. Είχε πει «If there's hope for humanity, it's in software». Και drop mic, σαν λέμε. Το οποίο, εντάξει, προφανώς είναι κάτι ωραίο να πεις μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη λιγολόγους μηχανικούς και μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει αυτό που συνέβη, είναι ότι
η επιστήμη των υπολογιστών και η πληροφορική έδωσε αλήθεια, έδωσε πολύ δύναμη στον κόσμο και μας έχει δώσει πολύ δύναμη. Και οπότε είναι στο, πραγματικά είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται, οι νομικοί, οι νομοθέτες, όλοι αυτοί που εμπλέκονται, ώστε πραγματικά η ελπίδα να είναι αυτό που θα επικρατήσει. Νομίζω είναι πολύ θετικό ότι είχαμε αυτή την καταπληκτική συζήτηση. Νομίζω οι συζητήσεις γενικά αυτού του είδους έχουν ανάψει παγκοσμίως για τα καλά. Θέλω να πιστεύω ότι στην Ευρώπη και φυσικά και στην Αμερική θα πρέπει πάντα βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε ένα αγγελικό κόσμο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ξεπεράσει τις εποχές των μαύρων κουτιών, τις εποχές που όλα αυτά τα, απλά δεν υπήρχε καν, ας πούμε, συζήτηση. Απλά κάποια πράγματα χρησιμοποιούσαμε και λέμε τη συζήτηση. Νομίζω αυτά είναι σαφές ότι υπάρχει πλέον η διαφάνεια, η αντίληψη και η αποδοχή είναι πλέον κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τους ομιλητές της Τράπεζας, Αλέξανδρε, Γιώργο, Ξένια, και ευχαριστούμε Κωστή πάρα πολύ που μάλιστα έμεινες κιόλας και κάτι συζήτηση και έδωσε έτσι μια πλέον όθηση στη συζήτηση. Ήταν ωραίο, γιατί είναι αυτό που λέμε κάψε το σενάριο, γιατί είχαμε διευθυνθεί αλλιώς, οπότε ήταν καλύτερο, ήταν ακόμη πιο αυθόρμητη και νομίζω ακόμη πιο ειλικρινής και σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν, εύχομαι σύντομα, Κωστή, και με το καλό όταν καταφέρεις να ταξιδέψεις προς τα εδώ, να τα πούμε και από κοντά, να σε υποδεχτούμε. Να καλή τύχη σε όλους μας. Να είμαστε καλά, υγεία. Υγεία σε όλους. Ευχαριστώ και το κοινό βεβαίως για τις ερωτήσεις. Λυπούμαστε που δεν μπορούσαμε να τις καλύψουμε όλες, ήταν, καταλαβαίνετε, ένα αδύνατον. Ελπίζουμε να σας ανταμείψαμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, Κωστή, σε σένα και πάλι να είστε καλά.